Στην επόμενη φουρνιά περιφερειακών αεροδρομίων που οδεύουν προ ιδιωτικοποίηση, εντάσσεται σύμφωνα με πληροφορίε το πολιτικό αεροδρόμιο του Αράξου. Το αεροδρόμιο τη Αχαΐας συμπεριλαμβάνεται στη λίστα συνολικά 22 περιφερειακών αεροδρομίων που ακόμα λειτουργούν υπό τον έλεγχο του Δημοσίου, όμω η κυβέρνηση σχεδιάζει το επόμενο διάστημα να τα πουλήσει σε ιδιώτε. Με βάση τι ίδιε πληροφορίε, η ολοκλήρωση τη μελέτη και των σχετικών εισηγήσεων των συμβούλων του υπερταμίου αποτελεί και τη θριαλίδα για την έναρξη τη παραχώρηση των 22 αυτών αεροδρομίων, ενώ θα ολοκληρώνεται και η για την ξεχωριστή προκήρυξη του διαγωνισμού παραχώρηση του αεροδρομίου Καλαμάτα. Ωστόσο, σε αντίθεση με την Καλαμάτα που βγήκε μόνη τη σε διαγωνισμό, τα άλλα 22 αεροδρόμια θα ομοδοποιηθούν, όσοι εξ αυτών αποφασίσει τελικά πώ θα παραχωρηθούν, σε δύο ή τρει ομάδε. Το πόσα και ποια αεροδρόμια θα εισαχθούν σε κάθε ομάδα παραμένει ακόμα σε επεξεργασία. Οι αναλυτέ εκτιμούν ω ελάχιστη κίνηση για να μπορεί ένα αεροδρόμιο να είναι οικονομικά βιώσιμο το εύρο των 200 έω 300.000 επιβατών ετησίω. Το υπερταμείο εμφανίζεται αποφασισμένο να προχωρήσει με γοργού ρυθμού στην πώληση όσων το δυνατό περισσότερων περιφερειακών αεροδρομίων. Ωστόσο, η περίπτωση του Αράξου δεν φαίνεται στην παρούσα φάση τουλάχιστον να πληρεί την προπόθεση τη μεγάλη κίνηση που θα το καθιστούσε κερδοφόρο για Τα δύο τελευταία χρόνια, με την κρίση πανδημία, οι ταξιδιώτε που διακινήθηκαν μέσω του πολιτικού αεροδρομίου τη Αχαΐας είναι σαφώ μειωμένοι. Έτσι, εκεί που το 2018 οι αφήξει και αναχωρήσει ξεπέρασαν τι 185.000, το 2019 έφτασαν τις 165.000, φέτο περιορίστηκαν περίπου στι 50.000, ενώ το 2020 ήταν μόλι 18.000. Ω εκ τούτου, πληροφορίε αναφέρουν ότι η κυβέρνηση και το υπερταμείο εξετάζουν το ενδεχόμενο να δώσουν τον άραξο ω δώρο ή προσφορά σε κάποιον ιδιώτη που θα ενδιαφερθεί να αγοράσει και κάποιο άλλο αεροδρόμιο με πολλαπλάσια κίνηση. Πηγέ τη αγορά εκτιμούν πω οι υποψήφοι επενδυτέ θα προέλθουν από επιχειρήσει με γνωσμένη εμπειρία στη διαχείριση των αεροδρομίων και εγκατεστημένη λειτουργία στην Ελλάδα, καθώ διαφορετικά δεν μπορούν να επιτευχθούν οι οικονομίε κλίμακα που απαιτούνται για να αναλυφθούν υποχρεωτικέ επενδύσει και για δευτερεύουσα εμπορική σημασία αεροδρόμια, όπω επιδιώκει το